Στο πρόσωπο του Προέδρου Λούλα βρήκαμε έναν ισχυρό σύμμαχο. Έναν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια του ελληνικού λαού να ξεπεράσει την κρίση. Στην προσπάθειά του να αντέξει και να νικήσει τις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Μας εξήγησε ότι πριν από 10 χρόνια στην Βραζιλία, στη μακρινή από την Ελλάδα Βραζιλία, η ελπίδα νίκησε το φόβο και έστειλε μήνυμα στον ελληνικό λαό να μην απελπιστεί, διότι και στην Ελλάδα η ελπίδα θα νικήσει το φόβο. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα αλληλεγγύης και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βρίσκουμε συμμάχους ισχυρούς, συμμάχους του ελληνικού λαού, συμμάχους της Ελλάδας. Η λέξη κλειδί για να αντιμετωπίσεις την κρίση δεν είναι δάνεια. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η απάντηση στην κρίση δεν είναι η λιτότητα και η μείωση των αποδοχών ή τα σκληρά προγράμματα λιτότητας, αλλά η ανάπτυξη για τους εργαζόμενους, για την αύξηση των μισθών τους. Τέλος, θέλω να πω στον ελληνικό λαό, μην χάσετε ποτέ την ελπίδα σας, διότι σας ανήκει το μέλλον και πρέπει να το κατακτήσετε. Καλή δύναμη.